Τώρα, στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση, καλησπέρα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Κύριε Μαρκόπουλο, ξεκινώ προφανώς με τα θέματα της πυρκαγιάς. Στην σκληρή είναι η αλήθεια κριτική Τσίπρα. Είδα ότι η απάντηση του κυρίου οικονόμου ήταν πάλι ένα υπονοούμενο για το μάτι. Και θέλω να σας ρωτήσω. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, θέλω να πω, συγκρίνεται με οτιδήποτε το μάτι ή φαντάζεστε εσείς ως Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που θα θέλατε να κάνετε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε όποιον άλλο διαχειρίστηκε την πυρκαγιά να σας θυμίζουν τον όλεθρο της Ηλίας το 2007, της Μάνης τότε που είχαν καεί τα πάντα στη χώρα. Οι πάντες κρινόμαστε σε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Άκουσα πριν με μεγάλη προσοχή τον κύριο Μπάρκα, ο οποίος είπε ότι ήταν μια εθνική καταστροφή το μάτι. Ήταν αμφίβολα, 102 νεκροί. Ο ίδιος ως πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει το μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη. Mm-hmm. Και τι θέλω να πω. Προφανώς υπήρξε μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία κόστισε σε ό,τι αφορά κάποιες κατοικίες. Όμως νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σύγκρισης των υπαρκτών καταστροφών που προέκυψαν από την πυρκαγιά της μιας ημέρας περίπου, ουσιαστικά ήταν κάποιες ώρες, στην Πεντέλη και στην ευρύτερη Αττική, δεν μπορεί προφανώς να χωρέσει σε καμία σύγκριση και πολύ περισσότερο όταν κάποιος ασκεί την κριτική του. Εν προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώ ότι έχει και κάποια πεπραγμένα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια παρθενογένεση, υπάρχουν κάποια κυβερνητικά πεπραγμένα τα οποία οπωσδήποτε βαραίνουν, ακολουθούν μια ολόκληρη πορεία. Σύμφωνο, ο κύριος Οικονόμου νομίζω... το βάλε στη ζυγαριά όμως. Ναι, όμως εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε αρκετά ποιοτικά και με μεγάλη αμεσότητα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές αυτές. Θα σας πω το εξής. Εμένα οι πυρκαγιές με πέτυχαν στα προάστια. Στη Σαλαμίνα, υποθέτω. Ήταν οι φωτιές της Σαλαμίνας την επόμενη μέρα. Μέσα σε λίγες ώρες ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε με ένα αέρια μέσα, με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν χρειάστηκε καν γιατί υπήρξαν ανακοινώσεις να γίνει έως και εκένωση του κέντρου υγείας, όπως είχε τονιστεί. Ο μηχανισμός λοιπόν λειτουργήσε στη Σαλαμίνα. Στην Πεντέλη υπήρξαν προφανώς καταστροφές της περιουσίας και εδώ το κράτος πρέπει να δείξει άμεσα αντανακλαστικά. Όμως υπήρξε μια πολύ πολύ καλύτερη αντιμετώπιση σε αυτές τις πυρκαγιές από ό,τι είχαμε δει στο παρελθόν. Φάνηκε ότι υπήρχε ένα υψηλότερο επίπεδο συντονισμού. Φάνηκε ότι οι πυροσβέστες μας, τα εναέρια μέσα και γενικά το κέντρο διαχείρισης αυτών των καταστάσεων λειτουργήσε και θεωρώ ότι το να ανακυκλώνουμε μια τέτοια μίζερη εικόνα την οποία προσπαθεί η αξιωματική αντιπολίτευση αδικεί την προσπάθεια, αφήστε την κυβέρνηση, όλων όσων εργάστηκαν για να αποφευχθεί το μείζον. Να υπάρχουν απώλειες ανθρώπινων ζώων. Στις απώλειες όμως προφανώς της περιουσίας, το κράτος και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός σήμερα δεν πήγε ούτε για να βγάλει selfies όπως ο κύριος Μπάρκας προσπάθησε επικοινωνιακά να το μειώσει. Ο Πρωθυπουργός πήγε εκεί για να δείξει, νούμερο ένα, ότι το κράτος είναι εκεί. Νούμερο δύο, ότι ο Πρωθυπουργός αναβαθμίζει την ανάγκη αυτές οι περιουσίες να πληρωθούν και ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν για όλες τις ζημιές που έπαθαν. Μη μειώνουμε λοιπόν μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο επιτυχημένη προσπάθεια συγκριτικά με το παρελθόν και αν θέλετε συγκριτικά και με το περσινό παρελθόν και το τι συνέβη. Εγώ δεν θα κρύψω ότι και πέρυσι κάποια πράγματα προσπαθήσαμε, έγιναν κάποια λάθη, να βελτιωθούν και είδα έναν μηχανισμό που συγκριτικά με πέρσι έδρασε πολύ πολύ καλύτερα, πολύ πιο ποιοτικά και πολύ πιο γρήγορα. Το γεγονός ότι η όλη πολιτική συζήτηση και οι πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είναι σύσσωμη η αντιπολίτευση η οποία από χθες εξαπολύει ομαδικά πειρά κατά της κυβέρνησης, ξεκίνησαν από το ότι ο κύριος Στυλιανίδης, ο αρμόδιος υπουργός, ενώ ακόμη έκαιγε η Πεντέλη και πηγαίναμε προς αυτή την περίφημη νύχτα αγωνίας που ευτυχώς οριοθετήθηκε φωτιά και δεν ξημέρωσε η χθεσινή μέρα έτσι όπως νομίζαμε. Βγήκε να δηλώσει ικανοποιημένος για την προετοιμασία. Μήπως έπρεπε να σβήσει πρώτα η φωτιά, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Στυλιανίδης χαιρεί της απολύτου εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Στυλιανίδης, σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Πεντέλης, εκτιμούμε ότι έκανε τη δουλειά του ακριβώς όπως έπρεπε. Ο μηχανισμός ήταν προετοιμασμένος και αυτό φάνηκε, κύριε Μελιγκόνη, να είμαστε ξεκάθαροι. Μια πυρκαγιά που άλλες φορές ενδεχομένως θα μπορούσε να προκαλέσει λόγω των σφοδρών ανέμων δύο ή και τρεις ημέρες προβλήματα, είδαμε ότι χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας του αρμόδιου υπουργείου, κράτησε κάποιες ώρες. Αυτό λοιπόν ήταν μια
Μην πανηγυρίζουμε, γιατί και οι πολίτες μας παρακολουθούν. Πρέπει να είμαστε. Με 15.000 στρέμματα καμένα είμαστε, τώρα. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και είμαι συγκεκριμένος και εγώ σε αυτά που λέω. Mm-hmm. Προφανώς η περιουσία πρέπει να αποκατασταθεί. Όμως, με βάση το τι είχαμε άλλες χρονιές. Ναι. Και σε ό,τι αφορά τα χειρότερα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επαναλαμβάνω, και σε σχέση με πέρσι, η αντίδραση νομίζω ότι ποιοτικά ήταν πολύ αναβαθμισμένη. Τι θα λέγατε όμως σε κάποιον από τους πληγέντες, που βλέποντας πόσο έχουν καθυστερήσει τα πράγματα για τους πληγέντες της Εύβοιας, γενικά για τους περσινούς πυρόπληκτους, για τους πλημμυροπαθείς, έχετε σταχυολογήσει όλες τις καταγγελίες τις σχετικές, είτε μιλάμε για την Καρδίτσα, είτε μιλάμε για τις ζημίες από τον Ιαννό κτλ. Πώς μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος ότι φέτος θα γίνουν τα πράγματα διαφορετικά? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε πέρσι ότι σε χρόνο τετέ θα γίνουν. Ευθύνη του κράτους είναι άμεσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Mm-hmm. Ευθύνη του κράτους είναι όλα αυτά να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Γρήγορα φτιάχτηκαν θεσμικά οι μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα και στη Βόρεια Εύβοια και στην Ηλία. Mm-hmm. Και προφανώς τώρα θα πρέπει να γίνει το ίδιο για την Πεντέλη. Θέλουμε γρηγορότερους ρυθμούς. Mm-hmm. Είναι ανάγκη το κράτος μας να γίνει πιο γρήγορο. Όμως θα μείνω στο γεγονός ότι βλέπουμε ότι τα παθήματα του παρελθόντος έχουν γίνει μαθήματα. Και όταν, επαναλαμβάνω, δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν έχουμε απώλεια ζωής. Προφανώς έχετε δίκιο, λέτε, έχουν κάποιες χιλιάδες στρέμματα και αυτά μας συγκλονίζουν. Ναι. Όμως είδαμε ότι η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα. Μπορεί να μπαίνει εκεί ο πύχης. Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα. Δεν πέθανε κανένας. Κοιτάξτε να δείτε το κράτος μας. Θα παραδεχτούμε. Εύβοια, δηλαδή. Το κράτος μας έζησε μια ολέθρια κατάσταση το καλοκαίρι του 2018 με το Μάτι. Προχωρήσαμε. Κακά τα ψέματα, κάποια πράγματα δεν φτιάχνονται με ένα μαγικό ραβδί. Mm. Όμως βλέπουμε ότι μια προσπάθεια που έχει μια εξακολουθητική πορεία βαίνει προς ένα αποτέλεσμα. Καλό θα ήταν να μην είχαμε ενδεχομένως και αυτές τις καταστροφές που έχουμε. Ναι. Όμως, συγκριτικά με το τι είχαμε στην πολιτική προστασία, θεωρώ ότι έχουμε κάνει πραγματικά πολλά βήματα μπροστά. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, δεν θέλω να πω κάναμε άλματα. Κάναμε όμως πολλά βήματα μπροστά μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο. Μέσα σε λίγους μήνες είδαμε ότι υπήρξε αντιμετώπιση. Δηλαδή, μιλάμε πάλι για ακαθάριστα οικόπεδα, τα λένε οι αυτοδιοικητικοί που βγαίνουν αυτές τις μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για χιλιάδες και νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών, σας καταγγέλει η αντιπολίτευση ότι είναι οι ίδιοι που έτρωγαν ξύλο πέρσι στην Κηφισίας έξω από την πολιτική προστασία. Μιλάμε για γερασμένα Καναντέρ, δηλαδή έχει 4 εκατομμύρια ένα καινούριο Καναντέρ, όταν έχει 100 εκατομμύρια το κάθε F-35. Η Ελλάδα έχει κάνει μια σειρά από διεθνείς συμμαχίες σε ό,τι αφορά το θέμα της πυρόσβεσης. Ναι. Να θυμίσω ότι και οι Ρουμάνοι πυροσβέστες ήταν εδώ κατόπιν πρωτοβουλίας, ήταν οι βοήθειες οι οποίες υπήρχαν διεθνώς. Έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ πολύ φιλόδοξο και μεγάλο, το οποίο ήδη τρέχει από πέρσι. Ναι. Θεωρώ ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις όπου κλήθηκαν ανταποκρίθηκαν. Θα σας πω κάτι το παράδειγμα της Σαλαμίνας, επειδή το βίωσα και επειδή επικοινώνησα και με το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Ναι. Που ήταν και τρία τα μέτωπα εκεί. Και εκεί μάλιστα ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Παναγόπουλος, μίλησε για ενδεχόμενο εμπρισμό και κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν. Όπως υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις, έχετε δει και τα σχετικά βίντεο, έχει ανοίξει μια συζήτηση και σε αυτό το πεδίο και από την πλευρά του μετόπου της Πεντέλης. Εδώ πέρα όμως είδαμε ένα αέρια μέσα τα οποία ήταν στην ώρα τους, είδαμε ένα αέρια μέσα στα οποία προσθέθηκαν και άλλα μέσα στην πορεία, είδαμε μια οργανωμένη κατάσταση, δεν είδαμε ένα χάος. Το χάος το οποίο έχουμε δει στο παρελθόν, φάνηκε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν έτσι όπως ήταν στο παρελθόν. Μάλιστα. Έγιναν πολλά βήματα μπροστά. Mm-hmm. Θέλουμε κι άλλα. Προφανώς και έτσι και πρέπει και η δημοσιογράφηση αυτή την κατεύθυνση να πιέζεται. Όμως νομίζω ότι ο μηχανισμός, ο κρατικός, λειτουργήσε. Δεν είδαμε δύο ημέρες να καίγεται η Πάρνηθα. Δεν είδαμε την Πεντέλη να καίγεται. Δεν είδαμε φαινόμενα όπως τα είχαμε στο παρελθόν. Ναι. Είδαμε συντεταγμένη, συγκροτημένη προσπάθεια. Όμως πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα πανευρωπαϊκό πλέον φαινόμενο. Έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Βλέπω με μεγάλη ευκολία κάποιοι πετάνε το λιγνίτι. Προφανώς έχουμε μια δύσκολη συγκυρία στα ενεργειακά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ΣΥΡΙΖΑ της οικολογίας και της πράσινης πολιτικής έχει εξελιχθεί στο κόμμα της λιγνιτολαγνίας. Πριν το πρόβλημα αυτό το λέω, πριν το πρόβλημα το οποίο προέκυψε λόγω της ενεργειακής σύνθετης κατάστασης. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας οικολογικής κατάστασης του πλανήτη. Βλέπετε, η Πορτογαλία, η Γαλλία, οι χώρες του Νότου ρημάζουν από πυρκαγιές όλες. Μάλιστα. Είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Κύριε Μαρκόπουλε, κλείνοντας μονολεκτικά, αν μπορείτε, περιμένετε κι εσείς, όπως ο κύριος Μπακογιάννης, κάποιες εξηγήσεις για την άδεια που πήρε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ή όχι?
Κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι... Επειδή είχατε πολλά ως Νέα Δημοκρατία για τις άδειες Περνούκου Φοντί, να σου οφείλω να το ρωτήσω. Η άποψή μου είναι σταθερή σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, mm-hmm. είτε κάποιες αποφάσεις της θεωρούνται στην κατεύθυνση που εμείς θα θέλαμε, πολιτικά εννοώ, πολιτικός μου χώρος, είτε όχι. Τις απόψεις της δικαιοσύνης πρέπει να τις κάνουμε σεβαστές. Και εμένα μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι ο εγκέφαλος, όπως έχει αποδειχθεί δικαστικά, δεν είναι μια δικιά μου, μου θέση, τόσων πολλών δολοφονιών είναι έξω. Επειδή όμως δεν γνωρίζω το πλαίσιο κάτω από το οποίο πάρθηκε η απόφαση, θα ήθελα και εγώ να το μάθω, θα ήθελα να έχω κι εγώ, ας μην το πω εξηγήσεις, θα ήθελα να έχω μια καλύτερη γνώση του πλαισίου με το οποίο Μάλιστα. ο εγκέφαλος τόσων mm-hmm. δολοφονιών βρέθηκε έξω. Όμως τις αποφάσεις της δικαιοσύνης η Νέα Δημοκρατία πάγια τις κάνει σεβαστές. Δεν είμαστε σαν το ΣΥΡΙΖΑ που κάνει αλακάρτ προσεγγίσεις στη δικαιοσύνη. Όμως και εγώ ως ενεργός πολιτικός και πολίτης, ο οποίος στέκομαι απέναντι στα φαινόμενα της τρομοκρατίας, mm-hmm. θα ήθελα να πληροφορηθώ το πλαίσιο κατά το οποίο ο Αλέξανδρος Λογιωτόπουλος πήρε αυτές τις άδειες. Μου προκαλεί και εμένα ένα ενδιαφέρον και πολλές απορίες. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.